Ωιό η Μαγκής. Οπα, από το Ρέθυμνο Μαν. Τι κάνετε, ρισέ εδώ. Για άλλο ένα με το βλόρ που λέγαμε και παλιά. Έχω αρχίσει και το ψιλοβρίσκω, ρε φίλε, το πράγμα. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο μου, έχω παραγγείλει κάτι σκηνικά για το μηχανάκι για να τα αλλάξουμε. Και τα περιμένω, ξέρω εγώ, και έρχονται σιγά σιγά. Στη φάση που είμαστε τώρα, ήρθανε σήμερα οι βίδες. Έχω πάρει μαύρες βίδες για να τις αλλάξω αυτές τις ασημένιες. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε ψιλοκατά μαύρο το μηχανάκι. Και τις βρήκα έτσι στο eBay φθηνά και λέω, ξέρω εγώ, γιατί να μην τις πάρω. Το είδα το κουτάκι, λίγο μικρό μου φάνηκε για να έχει όλες τις βίδες του μηχανάκιου μέσα. Αλλά εντάξει, σίγουρα πρώτα θα βάλω αυτές που με κόφτουν περισσότερο, που είναι αυτές που είναι στο fairing και εδώ στα πλάγια, ξέρω εγώ, στα πλαϊνά. Τι λέει πως είστε και τι γίνεται. Όταν ερχόμουν για να πάρω το μηχανάκι, ήταν έτσι ηλιοβασίλεμα και έλεγα να πάω να προλάβω κάπως να έρθω εδώ πέρα στα λιμανάκια να τα δούμε. Να σας δείξω το ηλιοβασίλεμα. Αλλά δεν τα κατάφερα. Γιατί μέχρι να βάλω την κάμερα, μέχρι να βάλω το μικρόφωνο και αυτά, πέρασε ένα τέταρτο. Έκανε πολύ ωραία μέρα σήμερα, δεν πρόλαβα να κατέβω, είχε 20 βαθμούς λέει. Και εντάξει, οπα, λες να προλάβαμε. Έλα ρε, προλάβαμε κάτι. Τσέκα ρε το μαγκά. Μάγκες μου, εγώ έμενα στη Βάρκιζα για 2-3 χρόνια. Και νομίζω, ρε φίλε, ότι είναι το πιο ωραίο μέρος για να μένεις. Άμα είσαι και λίγο σαν και εμένα, που η φάση σου είναι μόνο μηχανάκια και αμάξια, ξέρω εγώ, και δεν θέλεις μαγαζιά και μπαρ και τέτοια πολύ, είναι, ρε φίλε, όσο κοντά χρειάζεται. Δηλαδή, καλά, εντάξει, κοιτάω το σειρά τον ήλιο και τώρα θα βλέπω ένα μαύρο πράγμα μέσα στη μάπα μου. Ναι, Μάγκες, η Βαργιζούλα είναι το καλύτερο σποτ για μένα. Και τώρα που μένω στην Ηλιούπολη, εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια, βασικά δεν είναι 10, αλλά θα είναι 8, ξέρω εγώ. Μου λείπει, τέλος πάντων, μου λείπει. Γιατί παλιά που έμενα εδώ, πού θα πας από τα αριστερά, τρελέ μου. Έπαιρνα Μάγκη στο μηχανάκι μου μία το πρωί, πήγαινα μία πάνω κάτω τα λιμανάκια έτσι να ισιώσω και έτσι μου πήγαινε καλά η μέρα. Μου πήγαινε ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν ήταν. Ειδικά στη φάση που ήμουν τότε 21-22 τρελάκιας. Ξύπναγα και πριν κάνω τσιγάρο, πριν οτιδήποτε, πριν πιω καφέ, μία τα λιμανάκια πάνω κάτω. Έτσι, να ανοίξει το μάτι μου ρε παιδί μου λιγάκι. Και τώρα μου λείπει, γιατί ρε φίλε, εγώ μένω στην Ηλιούπολη, τρέμα πάνω. Και για να κατέβω ρε Μάγκες εγώ τώρα εδώ για να πάρω βόλτα το μηχανάκι, είναι απόφαση, είναι ολόκληρο τέτοιο. Και έψαχνα να βρω σπίτι εδώ γύρω, μπας και μετακομίσω κάποιο σπίτι έτσι σαν το στούντιο παράδειγμα. Μερικοί θυμάστε, μερικοί από εδώ είστε από την αρχή στο κανάλι και θυμάστε. Έτσι κάποια φάση σαν το στούντιο για να μπορώ να κάνω και τα βιντεάκια μου, ξέρω εγώ, στην αυλή, για να έχω και το μηχανάκι μου στην αυλή και το σκυλί μου. Αλλά δεν βρίσκουμε ρε μάγκα, γιατί είναι όλα πανάκριβα. Κατάλαβες τώρα. Ήθελα να πάω να αλλάξω τις βίδες, αλλά πεινάω τέρμα και λέω να πάω μία πρώτα να πάρω κάτι καλαμάκια σε ένα σουβλατζίδικο στην Γλυφάδα που βρήκα. Τι που βρήκα, τέλος πάντων. Που έφαγα την προηγούμενη φορά και μου αρέσαν, ήταν έτσι ζουμερά. Και θα πάω να φάω πρώτα 4 καλαμάκια, να καρδαμώσω, να ισιώσω και μετά ρε φίλε θα πάμε να αλλάξουμε τις βίδες. Θα σας πω ότι σε τι φάση είμαστε με το μηχανάκι και με το project, γιατί ο Τσέι, ναι. Εκτός από το project θα σας πω και ότι τελικά δεν θα πάω για καλαμάκια στην Γλυφάδα, θα πάω ίσια. Από εδώ δεν ήθελα να πάω, από εδώ ήθελα να πάω. Και καλά. Ακόμα δεν με έχουν σταματήσει με αυτό. Με τη Φιώνα με έχουν σταματήσει μπορεί και 50 φορές. Είχα κάτσει μια μέρα και είχα γράψει όλες τις φορές που με έχουν σταματήσει και σκεφτόμουν για όλες τις φορές να κάνω ένα βίντεο και να πω εκεί με είχαν σταματήσει και έγινε αυτό, εκεί το ένα το άλλο. Οπότε αντί για Γλυφάδα θα γυρίσω πίσω. Πού θα φάω καλαμάκια τώρα, ρε. Κάπου πρέπει να φάω καλαμάκια όμως εγώ. Λες να γυρίσω να φύγω από βάρη. Έτσι κι αλλιώς βολτάκι κάνουμε. Πεινάω λίγο, αλλά ναι, κατάλαβες τώρα. Όνομα δεν έχω σκεφτεί για το Μπριόνι εδώ πέρα, αλλά νομίζω θα βγει στην πορεία ένα ονοματάκι. Γιατί ρε φίλε, εγώ γουστάρω φουλ να έχουν ονόματα τα bikes. Και ας πω γιατί. Όπω μα, επίσης πρέπει να μαλακώσω μάλλον λίγο την ανάρτηση, γιατί θα
Θα μείνω χωρίς παππού. Γουστάρω να έχουν ονόματα τα μηχανάκια, γιατί ρε φίλε, τότε καταλαβαίνεις, εκτός ότι τους δίνει ένα χαρακτήρα και δείχνει και πώς το βλέπεις εσύ, έχουνε ρε φίλε, ξέρεις, μιλάς σε κάποιον και σου λέει με τι θα έρθεις και τι θα του πω, με το κατέμες MC. Άμα του πω με το φιονάκι, το κατάλαβε. Εδώ είμαι βόλτα με τη φιόνα. Άμα ρε φίλε, είμαστε 3 SMC, μια βόλτα ξέρω εγώ παράδειγμα. Μπορούμε να συνεννοηθούμε πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Τι λέω κι εγώ τώρα, ε. Μ' αρέσει να τους δίνει χαρακτήρα, ρε φίλε. Δεν το είχα. Ποτέ μου δεν είχα. Στην Αφρική, όταν ήμουνα, έβγαλα το όνομα της φιόνας. Γιατί είχα βράσει τόσο πολύ που δεν είχα μηχανάκι εκεί πέρα 4 μήνες. Σκεφτόμουν, ξέρω εγώ, το τέτοιο και μου ήρθε από το Μάνθο που λέγε Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Από το. Πώς το λένε, Κωνσταντίνου και Ελένης. Και λέω, μα Φιώνα θα την βγάλω, ρε μου. Την κάνω. Λοιπόν, άκου να σου πω τι σκέφτηκα. Όταν τελειώσει το project με το Πριόνι εδώ, με τον Νίτζα, θα πιάσω και θα κάνω remake όλη τη φιόνα, τα πάντα όλα. Θα την αλλάξω τελείως. Πολλοί γουστάρετε έτσι όπως ήταν και με τις ζάντες και με αυτά πριν, όπως την είχα και εγώ τη γούσταρα και ακόμα τη γουστάρω έτσι όπως ήταν. Αλλά μάγκες, εγώ το φιονάκι το έχω από το 2011. Δηλαδή, το έχω 9 χρόνια. Και επειδή δεν γουστάρω να είναι όλα ίδια, ρε φίλε, γιατί εγώ βαριέμαι εύκολα, σκέφτομαι με το που τελειώσουμε με αυτήν εδώ την ιστορία που έχει πολύ ακόμα δουλειά. Έχει δηλαδή 10-15 πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε πάνω σε αυτό. Μετά θα αλλάξω, σκέφτομαι να πιάσω τη φιόνα και να την αρχίσω. Άλλα χρώματα, άλλα τόνα, τ' άλλο. Να τη κάνω κανένα κουστούμι ατεχάδικο με όλα πάνω, με λόγκο αυτοκόλλητα και τέτοια. Να το κάνω λίγο πιο αγωνιστικό, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε τώρα, για την ώρα έχουμε ακόμα αυτό το project ανοιχτό. Οπότε το φιονάκι καλά κάθεται έτσι όπως είναι, μου είναι. Τουμπάνο είναι. Να σας πω τι ψάχνουμε να βρούμε για αυτό εδώ το bike. Και είμαστε στη φάση που έχουμε βρει 2-3 πράγματα, αλλά τα έχουμε παραγγείλει. Αλλά είμαστε σε φάση που δεν ξέρουμε με ποια σειρά τέλος πάντων να τα πάρουμε. Όσα θυμάμαι θα σας τα λέω. Πρώτα απ' όλα τα σοβαρά, αυτά που χωρίς αυτά δεν γίνεται. Για να το κάνουμε το μηχανάκι έτσι όπως θέλουμε. Καθίστε ένα λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα θα σφινώσω εγώ, ρε μάγκες. Θα σας πω βασικά τι θέλει ένα stand bike γενικότερα, γιατί εγώ δεν έλεγα ότι θα το κάνουμε stand bike, αλλά μάλλον ένα πράγμα αλλάζει για να γίνει stand bike, που είναι το φρένο στο χέρι. Οπότε stand bike θα φτιάξουμε. Στην τελική πέσαμε και εμείς στη φάση με τα standbike, ρε μπρο, και ψήνομαι. Και επειδή έχω δει, ρε φίλε, ξένους, ξέρω εγώ, που έχουν όλη τους την πορεία από το μηχανάκι, πως το φτιάξανε και μετά που μάθανε να το διγάνε κιόλας και να κάνουν τα τρελά τους, ψήθηκαν να το κάνουμε κάπως έτσι. Ναι, ψηθήκαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Οπότε, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το standbike, είναι ένα bike το οποίο το κάνεις τρόχαλο, έτσι θα το έλεγα. Το κάνεις άχρηστο για αυτό που ήταν και χρήσιμο για κάτι άλλο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συνήθως, ρε φίλε, τα standbike είναι street, όπως αυτό. Τα οποία τα ψιλοκάνουν τιμονάτα, δηλαδή αντί να είναι εκεί κάτω το τιμόνι, είτε βάζουν τιμόνι από supermoto, είτε αλλάζουν τα κλιπών και τα φέρνουν το τιμόνι πιο ψηλά. Κόβεις το fairing εδώ μπροστά για να χωράει το τιμόνι. Δηλαδή, ο λόγος που κόβεις το fairing είναι για να μην χτυπάνε, ρε φίλε, τα κλιπών και το τιμόνι στο στρίψιμο. Οπότε φέρνεις τη θέση του οδηγού λίγο πιο όρθια, βάζεις φρένο στο χέρι. Το οποίο για να βάλεις φρένο στο χέρι πρέπει να βάλεις δαγκάνα πίσω δεύτερη. Οπότε έχεις μια δαγκάνα πίσω η οποία είναι για το ποδόφρενο, για το φρένο που έχεις το κανονικό. Και βάζεις και μία δαγκάνα για το φρένο στο χέρι. Οπότε μπαίνουν εδώ πέρα 2 μανέτες. Τώρα, επειδή είστε και πολλοί, ξέρεις, το θέμα είναι ότι πολλοί ξέρετε τι στο που πάμε να κάνουμε. Άλλοι δεν ξέρετε καθόλου, οπότε λέω να το πω όλο, ρε παιδί μου. Άλλοι θέλω να σου πω, πολλοί μπορεί να έχετε ιδέα τι εστί standbike. Οπότε, δεύτερη μανέτα. Για να μπει λοιπόν δεύτερη δαγκάνα στην πίσω ζάντα, πρέπει να πάρεις ένα bracket. Το οποίο bracket, ρε φίλε, σε κάθε μηχανάκι είναι διαφορετικό το που κάθονται. Και πρέπει να βρεις τι δαγκάνες θα βάλεις. Πρέπει να βρεις πώς θα βάλεις συμπλέκτη εδώ πέρα μαζί με φρένο
πρέπει να περάσεις brake lines, τέλος πάντων, για το φρένο. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να καταφέρεις να βρεις τον αντάπτορα που θα βάλει δεύτερη ή και τρίτη δαγκάνα στην πίσω ζάντα. Πολλοί βάζουν τρεις δαγκάνες πίσω. Και ο λόγος είναι, ρε φίλε, για να είναι πιο σίγουρο, ρε φίλε, και να έχει πιο καλή απόκριση στο φρένο. Γιατί τι γίνεται, οι δαγκάνες που θα βάλεις στην πίσω ζάντα θα πρέπει να είναι τετραπίστονες. Θα πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, όπως είναι το μπροστινό σου φρένο. Και θα πρέπει να αλλάξεις και το δίσκο στην πίσω ζάντα να είναι μεγάλος, για να μπορείς, ρε φίλε, με τη δύναμη που έχει το χέρι σου. Γιατί δεν συγκρίνεται η δύναμη που έχει στο χέρι σου με τη δύναμη που έχει στο πόδι σου. Οπότε αυτό που εσύ προσπαθείς είναι να κάνεις το φρένο το πίσω όπως είναι το μπροστινό, δηλαδή να το ακουμπάς και να φρενάρει για να κάνεις τις τρέλες σου. Οπότε άλλοι βάζουν, τέλος πάντων, δύο τετραπίστονες πίσω για το χέρι, για να είσαι, ρε φίλε, όσο πιο πένα μπορείς, να μην ζεσταίνονται κιόλας, να είναι πιο σίγουρο. Οπότε είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε ψιλοβρει που θα πάμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα και που θα το βρούμε. Είμαστε στη φάση, δηλαδή, που βρίσκουμε το ποιες δαγκάνες να πάρουμε για να βάλουμε πάνω σε αυτό το bracket, οπότε να παραγγείλουμε το σωστό bracket. Τέλος πάντων, θέλει αρκετή έρευνα για να το φτιάξεις. Δεν είναι μπήκα τα πήρα και έφυγα. Γιατί όπως σας είπα, το κάθε μηχανάκι είναι διαφορετικό. Είναι λίγα τα μηχανάκια τα οποία αξίζουν συσταγωγικά να τα κάνει standby. Τα νιτζάκια, ας πούμε, είναι από τα καλύτερα. Είναι από αυτά που είναι οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, όχι οι περισσότεροι, αλλά αρκετοί παίρνουν νίτζα. Και αυτό κάνει τη φάση να είναι λίγο πιο έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορείς να βρεις forums με τύπους που ξέρουν πράγματα και το έχουν ξανακάνει. Και επειδή γενικότερα το stunting είναι φάση που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό, δηλαδή δεν είναι ποιος είναι πιο γρήγορος και ποιος είναι πιο έτσι. Είναι μια κατάσταση που είναι όπως είναι το skate που λέει ο λόγος, ρε φίλε. Είναι BMX-άδες. Οπότε γουστάρουν και τη βρίσκουν. Εγώ δηλαδή αυτό έχω, μέχρι στιγμής αυτό το feedback έχω από το community των Stunters. Είμαι σε φάση μάγκες, ψήνομαι να ξεκινήσω τον Ατάλο και είναι όλοι full έτσι, όχι θα σε βοηθήσουμε, εννοείται, ξέρω εγώ, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, δες αυτό. Μετά από αυτό λοιπόν, επειδή αυτά τα μηχανάκια τώρα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μακριά, δηλαδή η πρώτη του έχει 150 χιλιόμετρα αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι είναι που τερματίσει την πρώτη, αλλά ξέρω ότι έχει πάνω από 110-120. Μαλακιά που το λέω, έτσι κάποια μέρα πρέπει να το δω, ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή είναι μακρύ, δεν είναι για αυτή τη δουλειά, ρε φίλε, γιατί και τα burnouts μετά είναι γρήγορα άμα θες να κάνεις rollings και τέτοια, και δεν είναι τόσο νευρικό έτσι ώστε να σηκώνεται εκεί ακριβώς που θέλεις. Γιατί εμείς θέλουμε, ρε φίλε, να του κάνεις ένα crowd και να έρχεται κατευθείαν πάνω, όσο χιλιόμετρα και να είσαι. Τώρα η φάση είναι που, επειδή είναι και 600, έχει ψηλά τη δύναμη και δεν μπορείς, ρε φίλε, άμα 10.000 στροφές, δηλαδή άμα θες 6-7.000 στροφές για να σηκωθεί, σημαίνει ότι πηγαίνεις με κάποια χιλιόμετρα εσύ, ρε παιδί μου, οπότε όλο σου το παιχνίδι είναι ψηλά και δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα σκηνικά τα περίεργα που κάνουν κύκλους Σούζα και σκηνικά τέτοια. Οπότε το δεύτερο πράγμα είναι να το κοντίνεις. Ωραία, οπότε πάμε και παίρνουμε. Πας και παίρνεις ένα μεγάλο γρανάζια πίσω και απλά, ρε φίλε, το κάνεις να έχει τελική όσο έχει το κατέμ και μετά παίρνεις όλη τη δύναμη αυτή που είναι, ξέρω εγώ, αυτό εδώ 130 άλογα και πας και βάζεις όλη αυτή τη δύναμη, μάγκα μου, στο τέτοιο. Δεν θα μας πατήσει το τραμ. Τι, εγώ θέλω να πάω αριστερά εδώ. Πας και βάζεις λοιπόν όλη τη δύναμη σε λιγότερα χιλιόμετρα, οπότε, ρε φίλε, είναι πολύ πιο νευρικό. Γιατί ένα μηχανάκι είναι φτιαγμένο να πιάνει 300 χιλιόμετρα. Άμα εγώ, ρε φίλε, έχω την ίδια δύναμη και η τελική είναι 200 χιλιόμετρα, ρε φίλε, θα είναι κτίνος. Δηλαδή θα... Τι να σου πω. Θα κουμπάς τον γκάζι και θα κάνει τέρμα. Και αυτό είναι πιο, είναι καλή φάση για burnouts και τέτοια. Ναι, εγώ εδώ σκεφτόμουν να πάω να φάω, να σου πω την αλήθεια. Οπότε κάτσε να θα πάω εκεί πέρα να μπαρκάρω, να κλείσω, να πάρω να φάω και θα το πιάσουμε στη συνέχεια το έργο, τα μελέ. Πιστεύω μου ένα λεπτό γιατί αυτό θέλει να το ξεπαρκάρει σε ένα αμάξι. Αχ, τώρα έχω βαρέσει μια ντάγκλα. Νομίζω είχα φτάσει στο ότι πρέπει να το κοντίνουμε για να βάλουμε γρανάζι. Οπότε πάει αυτό. Άλλο βασικό που πρέπει να βάλεις στο standby είναι τα σίδερα.
τα κάγκελα γύρω γύρω. Γιατί το μηχανάκι για να κάνεις προπονήσεις και να, να κάνεις σκηνικά με αυτό, είναι λογικό να πέφτει κάθε τρεις και λίγο. Θα τρώει, θα φάμε πολύ πάτωμα. Και για να μην είμαστε κάθε τρεις και λίγο πλαστικά και πράγματα, μπαίνουν σίδερα πάνω. Οπότε θα βάλουμε σιδεριές γύρω γύρω για να είμαστε στην πένα. Γιατί χωρίς σίδερα δεν μπορείς να πάρεις να μάθεις drift, ρε μπρο. Να το πετάξεις κάτω αυτό το μηχανάκι τόσο όμορφο που είναι, να τα σπάσεις όλα. Τι ωραία που ήταν τα καλαμάκια. Τέσσερα καλαμάκια χοιρινά πήρα μάγκες. Δεν ακούμπησα τίποτα άλλο, ούτε ψωμιά ούτε τίποτα. Καθαρό έτσι. Αυτό ήταν. Το άλλο ρε φίλε, η σέλα η πίσω. Να τις κάνεις τρύπα, ξέρω εγώ, για να μπαίνει το πόδι, άμα θες να κάνεις όρθιο σούζα και τέτοια. Να το έχεις για έτσι. Τι άλλο μένει, είπαμε, βάλαμε φρένο. Όπο μάγκες, τι κάνει το πράγμα, ε. Τον βρήκα έτσι άδειο και λέω εντάξει δεν παίζει. Ένα πατηματάκι, ε. Επίσης εδώ ένα αυτοκολλητάκι, ε. Να μην δείχνει τίποτα. Όπου μάγκα μου υπάρχει πιθανότητα να μην δείχνει τίποτα η κάμερα, ε. Την έχω σετάρει για πρωί και παίζει τώρα να είναι σκοτάδια για σας αυτά. Όλα. Εν τω μεταξύ, όντως παίζει λίγο τιμόνια το πράγμα. Οπότε γράψτε μου από κάτω αν έχει κάνει ιδέα για τίποτα. Κανένα φθηνό steering damper, πώς λέγεται. Σταμπιλιζατέρ, ξέρω εγώ πώς τα λένε. Οπότε τώρα με πιάσε άγχος, μήπως δεν φαίνεται τίποτα στην κάμερα, ρε μάγκες. Οπότε θα κάνω εκεί δεξιά να τη φτιάξω. Εδώ τώρα κάτι θα φαίνεται. Άμα δεν φαίνεται εδώ. Δεν θα φαίνεται όταν μπαίνω στα τέτοια. Με φλάς ο δικός, εντάξει. Με φλάς ο δικός. Το έχεις ξαναδεί, ρε. Παίζει να μην έχω ανοίξει φλάς στη ζωή μου ποτέ ξανά. Χαλαρά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν τα ξεσκίζουμε όλα. Κάτι έλεγα τώρα εγώ και το χάσα. Ρε κάποιοι λέγατε ότι εγώ είπα ότι είναι αργό. Δεν είπα ρε ότι είναι αργό το πράγμα. Εγώ είπα ότι είναι πιο ήρεμο στα χαμηλά όταν κάνεις χαλαρή βολτίτσα. Αλλά μπορεί να φταίω και εγώ στο πώς το διατύπωσα. Μου στέλνανε εκεί ρε, τον έβγαλε στον Ιτζάκο, μου λέγανε ότι το πατάει το SMC και τέτοια. Όχι ρε μάγα, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι είναι πιο ήρεμο όταν πηγαίνεις ήρεμα όμως. Όχι τα πατάς. Οπότε μέχρι στιγμής τι έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει σίδερα, έχουμε βάλει πίσω γαμμένες δαγκάνες. Έχουμε βάλει γρανάζι για να το κοντίνουμε. Πρέπει να στο χέρι. Τι άλλο να χρειάζεται. Τώρα σας έφερα και εγώ από τα σκοτάδια, ε. Και εγώ δεν βλέπω Χριστό. Καθόμουν και το κοίταζα που... την ώρα που έτρωγα. Μάγκες, είναι πανέμορφο, ρε. Άμα το δεις από κοντά, θα πεις... Σχεδιαστικά είναι τρελό. Δεν λέω ότι τα λένε άσχημα, έτσι. Μην το παίζουμε εδώ πέρα πως το παίζουν οι τρελές. Εντάξει, δεν λέω ότι τα λένε άσχημα. Λέω ότι αυτό είναι τρελό, μόνο. Είπαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε τη μόνη. Που λέτε, ναι, οι εκδοχές είναι δύο για να βγάλεις τη μόνη. Η μία είναι, αλλάζεις εδώ πέρα το triple clamp, λέγεται στα αγγλικά. Τώρα στα ελληνικά, α, σταυρός. Σταυρό το λέγαμε. Τώρα, ανάλογα από ποιο χωριό είσαι, το λες και αλλιώς μάλλον. Το πάνω κομμάτι λοιπόν του σταυρού, το ξυλώνεις. Πω, μου πήγαν στα μάτια. Το ξυλώνεις και βάζεις άλλο, στο οποίο ρε φίλε έχει τέλος πάντων υποδοχή για να βάλεις τη μόνη κανονικό. Οπότε βρίσκεις και αυτό το μηχανάκι συγκεκριμένα, ας πούμε, το σταυρό το πάνω κομμάτι και βάζεις τη μόνη από το SMC παράδειγμα. Και το κάνεις έτσι, το κάνεις πιο ψηλό. Η άλλη εκδοχή, που είναι τα ίδια λεφτά, έτσι, γιατί δεν είναι τα ίδια λεφτά, είναι και οι δύο εκδοχές. Οι διαφορές τους ποιες είναι. Όταν, αν βάλεις τη μόνη από SMC παράδειγμα, αν βάλεις τη μόνη από SMC, δεν έχεις περιθώριο λάθους. Δηλαδή, δεν μπορείς να αλλάζεις τη μόνια μέχρι να βρεις ποιο σε βολεύει εδώ πέρα και πόσο ψηλά ήρθε και πόσο χαμηλά. Αυτό είναι το κακό που έχει το να βάλεις τη μόνη από Motard. Αλλά το καλό που έχει το να βάλεις τη μόνη από Motard, δεν θα το κυνηγήσω, όχι. Το καλό που έχει το να βάλεις τη μόνη από Motard είναι ότι άμα πέσεις, που θα πέσεις 500 φορές εκεί πέρα στο όπου πας για προπόνηση,
έχεις λιγότερες πιθανότητες να σπάσει και να κάνει έτσι. Δηλαδή θα στραβώσει, ας πούμε, το δαιμόνι, αλλά πάλι θα μπορείς να πάρεις το μηχανάκι να πας να γυρίσεις σπίτι. Ενώ η άλλη εκδοχή, τα κλιπών, που είναι όπως είναι τώρα κλιπών, είναι ένα κομμάτι τιμονιού στη δεξιά μπουκάλα και ένα κομμάτι τιμονιού στην αριστερή μπουκάλα. Ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται, κλιπών τα ξέρω. Τα κλιπών, το αρνητικό λοιπόν είναι ότι άμα πέσεις και κόψει και σπάσει, μετά εσύ πρέπει να φύγεις από εκεί με γερανό, γιατί δεν θα έχεις μανέτα, δεν θα έχεις γκαζιέρα. Αλλά το θετικό που έχει είναι ότι, ρε φίλε, υπάρχουν κλιπών τα οποία είναι fully adjustable, έτσι τα λένε, που εγώ για τέτοια ψήνομαι να πάω και ας διαλύονται και ας πέφτουνε. Το οποίο, ρε φίλε, ρυθμίζεις το ύψος, ρυθμίζεις το πόσο έτσι να είναι, το πού να είναι. Δηλαδή έχεις μεγαλύτερο εύρος ρυθμίσεων πάνω στο που γουστάρεις να είναι εσύ το τιμόνι και που σε βολεύει. Και επειδή θα παίξουμε πολλά καραγκιοζηλίκια με αυτό το μηχανάκι, θεωρώ ότι το adjustability στο πώς κρατά το τιμόνι θα με βοηθήσει, ας πούμε. Θα είναι λίγο πιο έτσι. Που μάγκες, νιώθω υπέροχα, σας πω την αλήθεια. Γουστάρα απίστευτα αυτή τη στιγμή. Βραδινή βόλτα έχω να κάνω. Τι να σας πω τώρα. Από ποτέ, να πούμε. Έχω να κάνω βραδινή βόλτα πάνω από ένα χρόνο. Με street δεν έχω κάνει βραδινή βόλτα ποτέ. Και είμαι σε φάση gold, να πούμε. Τώρα γουστάρω τη ζωή μου τέρμα. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι. Σίγουρα έχω ξεχάσει κάτι. Ναι, ας πούμε, υπάρχει και το subcage που είναι, ναι, μεν σιδεργές στο πλάι, αλλά βάζεις και σιδεργές πίσω, οι οποίες σιδεργές πίσω είναι και πατάκια ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, θα τα δείτε όλα, γιατί θα τα χρειαστούμε τα περισσότερα από αυτά για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε τώρα θα κλείσω, γιατί γύρισα, και θα βάλουμε τις βίδες και μετά θα καληνυχτήσουμε.